Κυρίες και κύριοι, μετά τη συνάντησή του στο Σότσι, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη Κωστίδη να δούμε και το περιεχόμενο της επικοινωνίας, Μανώλη, αλλά και την αφορμή του τηλεφωνήματος. Ακριβώς, αφορμή ήταν τα γενέθλια του Πούτιν και ο Ερντογάν του ευχήθηκε χρόνια πολλά. Αλλά βεβαίως, μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Σότσι, όπου ο Τούρκος πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως η Τουρκία ενδέχεται να αγοράσει από τη Ρωσία μαχητικά υποβρύχια, κινητήρες για αεροσκάφη, αλλά και να χτιστούν και δύο πυρηνικοί σταθμοί, δείχνει ότι υπάρχει και μια στενή επαφή μεταξύ των δύο ανδρών. Βεβαίως, όλοι περιμένουν και ποια θα είναι η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη στάση της Τουρκίας, καθώς ήδη εφαρμόζεται και το αμερικανικό εμπάργκο στα F-35. Μια και μιλάμε όμως για τον Τούρκο πρόεδρο, και επειδή έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο του ιδίου να παίζει μπάσκετ ή να κυκλοφορήσει στο σούπερ μάρκετ για να διαψευσούν οι φήμες για την υγεία του. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, δεν πείθεται από αυτές τις διαψεύσεις και ζητά πιστοποιητικά υγείας. Ακριβώς, με αφορμή μια ομιλία του Τούρκου Προέδρου που κατηγορούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κλιτσδάρογλου, για κάποιες αλλαγές στο Σύνταγμα, ο κύριος Κλιτσδάρογλου λέει χαρακτηριστικά: διακεκριμένα μέλη του κυβέρνητος κόμματος ΑΚΕΠΕ ζητούν αλλαγή στα 4 πρώτα άρθρα του Συντάγματος. Αλλά ο Ερντογάν πιστεύει ότι ήμουν εγώ. Ουσιαστικά λέει, δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Είναι ζήτημα κρατικής ασφάλειας να ζητήσουμε πιστοποιητικό υγείας, λέει ο Μαρκίζης Δάρογλου. Ο Ερντογάν πρέπει να λάβει πιστοποιητικό υγείας από ανεξάρτητο ίδρυμα και να το κάνει αμέσως. Το ότι λέει είναι ζήτημα κρατικής ασφάλειας, νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι το λέει ο κ. Δάρογλου. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη Κωστίδη.